Επιστροφή στα δικά μας, ο Δόκτωρ Ανδρέας Πίτας παρουσίασε χθες το βράδυ σε διάλεξη στο Ινστιτούτο Κύπρου άγνωστες επιτυχίες της ζωής του και του έργου του Ελ Γκρέκο. Για στοιχεία και απόψεις για έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας τέχνης, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, ευρέως γνωστό και ως Ελ Γκρέκο, παρουσίασε ο Δόκτωρ Ανδρέας Πίτας, ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της συμμετοχή ΜΗ και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κύπρου. Συνδιαρκεία διάλεξης πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Κύπρου. Ο Δόκτωρ Ανδρέας Πίτας στην παρουσίασή του επικεντρώθηκε σε πρόσφατες αρχαίες ανακαλύψεις και μελέτες των κοινωνικών και οικογενειακών κύκλων του Ελ Γκρέκο, που έφεραν στο φως άγνωστο λεπτομέρειες της ζωής του, οι οποίες συνέλαβαν σε μια αναθεωρημένη κατανόηση της τέχνης και της προσωπικότητάς του. Παρέθεσε επίσης μια ευρεία σύνοψη της ζωής και της αδιοδρομίας του σημαντικού καλλιτέχνη, ο οποίος σύμφωνα με τον Δόκτωρα Πίτα ταξίδεψε, εξελίχθηκε και μεταμορφώθηκε καλλιτεχνικά ανάμεσα σε Κρήτη, Ιταλία και Ισπανία. Βαθιστόχαστος μελετητής του Ελ Γκρέκο, ο Δόκτωρ Ανδρέας Πίτας ανέδειξε πτυχές της τεχνικής και του ύφους του μεγάλου καλλιτέχνη, οι οποίες προκύπτουν από τα αποτελέσματα της τεχνικής απεικόνησης και φυσικοχημικής ανάλυσης επιλεγμένων έργων του Ελ Γκρέκο.